Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Αδελαΐδα για την τακτική ανταπόκριση μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η συνεργάτη μας η Πέγγι Βουλγαράκη. Πέγγι, εν πρώτης σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Χαίρετε και από μένα, Θέμη, σε σένα και όσους και όσους μας ακούνε. Λοιπόν, Πέγγι, να ξεκινήσουμε την ανταπόκρισή σου με τα όσα έγιναν χθες στο πλαίσιο των εορτασμών για τον 15 Αύγουστο. Ναι, Θέμη, πλήθος πιστών συνέρευσε στους ναούς για να τιμήσουν και φέτος την κίνηση της Θεοτόκου. Την παραμονή 14 Αυγούστου, εν ώψη της εορτής, μαθητές από το Κολέγιο Άγιος Γεώργιος παρακολούθησαν λειτουργία στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Θέμπετον. Ακολούθησε γιορτή στο κολέγιο. Επίσης, χτες, ανήμερα της Παναγίας, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός του 15 Αυγούστου που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας στον ομώνυμο ναό της Κίμησης της Θεοτόκου. Μετά την πανηγυρική λειτουργία, ακολούθησε η Λιτανία της Εικόνας στους παρακείμενους δρόμους και εν συνεχεία οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν στο εορταστικό πανηγύρι που είχε στηθεί στον χώρο παραπλεύρος του ναού. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο Πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας Πίτερ Μαλινάουσκας, η πολιτιακή βουλευτής Κόνι Μπονάουρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Charles Sturt Παναγιώτης Πύρος, εκπροσωπώντας τη Δήμαρχο Angela Evans, και ο τριαντάφυλλος Γκόνης που εκπροσώπησε τον ομοσπονδιακό βουλευτή της Αδελαΐδας Ευστάθιο Γιώργανά. Να περάσουμε τώρα, Πέγγι, στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με εκδήλωση η οποία έγινε πρόσφατα σε οίκο Ευγυρίας με αφορμή την ημέρα υπαλλήλων φροντίδας ηλικιωμένων. Ναι, Θέμη, στις 7 Αυγούστου, όπως γνωρίζουμε, η δουλειά των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων αναγνωρίζεται σε όλη την Αυστραλία. Επευκαιρία της ημέρας, ο οίκος Ευγυρίας Ρίτζισεν της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας διοργάνωσε εκδήλωση για να τιμήσει τους εργαζόμενους του οίκου. Η Twi Pham, Διευθύντρια Κλινικών Υπηρεσιών του Ρίτζισεν, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η κοινότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ημέρα υπαλλήλων φροντίδας ηλικιωμένων είναι κάτι περισσότερο από μία ημέρα γιορτής. Είναι μια μέρα αναγνώρισης, εκτίμησης και προβληματισμού. Είναι μια ημέρα αναγνώρισης της ανεκτίμητης συνεισφοράς των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, της αφοσίωσης και της συμπόνιας τους. Ο Γενικός Διευθυντής Κοινοτικών και Εταιρικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, Κώστας Δαλαγιώργος, εκφράζει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη του σε όλους τους υπαλλήλους για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που επιδεικνύουν καθημερινά. Τονίζει ότι οι υπάλληλοι φροντίδας ηλικιωμένων δεν είναι απλώς υπάλληλοι, αλλά ένα ζωτικό μέρος της κοινότητάς μας, διασφαλίζοντας ότι οι ηλικιωμένοι θα ζήσουν τα χρόνια του λυκόφωτός τους με αξιοπρέπεια, φροντίδα και σεβασμό. Και να ολοκληρώσουμε, Πέγγι, για σήμερα με μια καλλιτεχνική έκθεση η οποία πραγματοποιείται αυτό το διάστημα εκεί στην πόλη σας, στην Αδελαΐδα. Στο πλαίσιο του South Australian Living Artists Festival, το Φεστιβάλ Ζωντανών Καλλιτεχνών της Νότιας Αυστραλίας, η Οργάνωση Ελληνίδων και Ελληνοκυπρίων Γυναικών Νότιας Αυστραλίας πραγματοποίησε τα εγγένεια έκθεσης την Κυριακή 11 Αυγούστου με τίτλο Essence of Blue, σε ελεύθερη απόδοση, η ουσία του γαλάζιου. Την έναρξη έκανε ο γνωστός κριτικός τεχνών, συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός Peter Gowers. Παρευρέθηκαν περισσότερα από 120 άτομα. Προσκεκλημένη ήταν η πολιτιακή υπουργός τεχνών Andrea Michaels, ο Michael Coxon, δήμαρχος του Δήμου West Torrens, ο Αντώνης Φωτόπουλος, πρόεδρος του Festival Hellenica, και ο Γιώργος Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος του West Orange. Πρόκειται για μια σειρά από έργα τέχνης από 10 καλλιτέχνες που ερμηνεύουν την έννοια του χρώματος μπλε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τέλος Αυγούστου από Τετάρτη έως Σάββατο
11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον κοινοτικό χώρο Cowandilla Community Room επί της οδού Sir Donald Bradman Drive. Και με αυτά, Πέγγι, θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και βέβαια ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.